Καλησπέρα σε όλους. Ανάλυσε το Paris Press. Λίγα λεπτά μετά τις 2, πιστή στο ραντεβού μας. Με τον Αχιλλέα Παναγιωτίδη. Καλησπέρα σας. Έτσι, γιατί χθες είπα τον Γιώργο Αχιλλέα και ταράχτηκε. Πάλι τα μπέρδεψες? Όχι πάλι, τα μπέρδεψες. Τι πάλι? Α, ναι, τι δεν, πάλι. Δεν τα μπερδεύεις. Απλά λες ότι είναι δύο Παναγιωτίδηδες δίπλα σου. Έχεις δίκιο. Έτσι, μπράβο. Στον απόϊχο της φωτογραφίας που βλέπεις εδώ, Αχιλλέα. Των ποδοσφαιριστών της Τσέλσι, στην πρώτη γραμμή τον Ζαπακώστα, τον Αλόνσο, τον Ιγκουαΐν. Εντάξει, μπορεί από τους τρεις αυτούς οι δύο να μην αγωνίστηκαν. Και δίπλα του είναι ο Πέδρο, ο οποίος. Οπα, δεν το γλίτωσα, πώς ξέρεις τι πήγα να πω. Έχει σηκώσει ό,τι σηκώνεται. Αλλά. Αυτή είναι η είδηση που said, έλα. Είδε η πρώτη αντίδραση ποια ήταν. Πολύ γενικό και αόριστο. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν. Ναι, για τον Πέδρο το είπα γιατί έχει πάρει Champions League. Μέτρα τα λίγο, ναι. Champions League, Europa League, Super Cup, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων 4, Euro 5, Mundial 6. Δεν πήρε τίποτα. Τι, δεν έμεινε, έμεινε και κάτι. Δεν έμεινε κάτι, ναι. Δεν έμεινε κάτι. Και είναι από αυτούς τους παίκτες που λες τώρα ο Πέδρο. Ο Πέδρο, ναι. Ο Πέδρο. Αλλά κανείς δεν το σκέφτεται γιατί. Πέδρο. Έχει 4 ευρωπαϊκά τρόπαια. Έχει 3 Champions League και ένα Europa League. Ο Kovacic έχει 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά κύπελλα. 3 και 1, 4, ναι. 16 Champions League, 17 Champions League, 18 Champions League, 19 Europa League. Και ενδιάμεσα στα δύο τελευταία έχει μια συμμετοχή σε ένα τελικό παγκοσμίο κύπελλο. Εντάξει, οκ. Okay. Και λες, ο Kovacic. Ο οποίος χθες ήταν βασικός. Τελικά. Και πολύ καλός. Το τελικά το λέω γιατί στη χθεσινή μας συζήτηση που είχαμε σε μια πιθανή ενδεκάδα που βλέπουμε για την Τσέλσι, στην θέση του ήταν ο Μπάρκλι. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Που ούτως ή άλλως αυτοί οι δύο εναλλάσσονται. Με πιο κύριο τον Μπάρκλι. Ναι. Με το Σάρι να προτιμά τελικά τον Κόβατσι στον τελικό. Σε ένα τελικό στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο πήγαινα σε πάρο ύπνος. Ισχύει. Ναι. Λυτρωτικά κάποια στιγμή είδα το. Επάνω αριστερά το χρόνο και βλέπω 25 λεπτό και λέω: α, ευτυχώς περνάει ο χρόνος. Γιατί κάποια στιγμή ένιωθα ότι ξέρεις τι, Αντώνη, μην κοιτάς το χρόνο. Μην κοιτάς, θα δεις κανένα 12-13 λεπτό. Και θα πεις: OK, εντάξει, ας βγάλω το σκυλοβόλτα τώρα. Γιατί πολλές θα το βγάλω στο ημίχρονο, ξέρεις, μια βόλτα τα πατιούτ. Αλλά πέρασε το πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι. Ναι. Ήταν λίγο βασανιστικό, ήταν λίγο φοβισμένες και οι δύο ομάδες. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν οι ίδιες ομάδες. Να σου πω κάτι. Από την άλλη όμως, εγώ στο πρώτο ημίχρονο έβλεπα ότι μπορεί να ανοίξει το μάτς. Δηλαδή έβλεπα ότι φτάνει να ανοίξει την περιοχή εύκολα οι ομάδες. Δεν είναι ότι ήταν και δύο κλεισμένες πίσω. Εκεί δεν έβλεπες τίποτα. Με το που φτάνει να ανοίξει την περιοχή, από εκεί και μετά ναι. Δεν έβλεπες κάτι. Έλεγες όμως ότι μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα να ανοίξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή μπροστά και οι δύο ομάδες είναι επιθετικά καλές. Ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο. Τι είναι, βγήκε Πατερντί. Πατηρίδη, πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το Osrid Pes, ήρθαμε να φέρουμε νέους όρους. Πατηρίδη. Πάρτι. Η ευκολία με την οποία η Τσέλσι έφτιαχνε φάσεις ήταν απίστευτη. Λες και το μυαλό όλων άλλαξε με τον γκολ του Ζουρού. Τι σου κάνει ένα γκολ, Και όχι γκολ, γκολάρα, πολύ δύσκολο. Αυτό αλλά είναι Ζηρού, αυτό το γκολ είναι Ζηρού. Είναι τελείωμα ποδοσφαιριστή top class. Είναι Ζηρού το γκολ. Στην πρώτη ματιά λες τι έβαλε ο άτιμος. Στη δεύτερη το ξαναλες, διότι καταλαβαίνεις ότι δεν είναι από τις φάσεις που εκεί που πάει μπάλα το σκέφτεται μήπως κάνει προβολή ή βάλει το κεφάλι του. Όχι. Έχει από την αρχή αποφασίσει και ξέρει πώς να βάλει το σώμα του. Και η φάση είναι ότι τρέχει κοιτώντας κυρίως προς το πλάγιο και τελευταία στιγμή σπάει το σώμα του για να κάνει κεφαλιά στην εστία και είναι ναι. Ό,τι καλύτερο. Αντίληψη χώρου 21 στα 20. Ναι, μπράβο. Αυτό έχει καταλάβει που είναι. Αντίληψη. Έχει καταλάβει που είναι, που πρέπει να κινηθεί και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να είναι στο σημείο που θα πάρει την μπάλα. Αντίληψη. Γιατί σου λέει όλα τα άλλα θα τα κάνω εγώ. Και η σέντρα δεν είναι εύκολη. Που κάνει, ποιος την έκανε. Δεν είναι μακρινή σέντρα. Είναι πολύ, πολύ μικρή χώρη. Αυτό λέω. Για να την κάνει εκεί που πρέπει. Δηλαδή το μυαλό εκεί πρέπει να. Ο Έμερσον ήταν. Ναι, νομίζω, ναι. Ο Έμερσον. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και ένα γκολ το οποίο ξεκλειδώνει τα πάντα. Αλλάζει όλο το μάτς. Πηγαίνει κλειστή γωνία. Ό,τι έχει κάνει αυτό που μπορεί.
ταινία. Δηλαδή άλλη αντίδραση δεν είχε. Ο οποίος πιο πριν έβγαλε ένα δύσκολο στο σουτ πάλι του Ζηρού, νομίζω. Γενικότερα αυτό το 4-1 του μένει τους έχω στο τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του. Αλλά αν το δει κανείς, καταλαβαίνει ότι έκανε πράγματα για να μην φτάσει το 4-1 που τελικά έφτασε, διότι εντάξει, από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορεί να μαρκάρει και τους αντιπάλους να μην κάνουν καλά σουτ. Δηλαδή η ευκολία με την οποία μπαίνει το τέρα τον γκολ. Ισχύει. Είναι ότι ανοίχθηκε η Arsenal μετά. Έφαγε τα γκολ, έκανε το 3-1, λέει άντε το πιστεύω. Πάμε μπασκέ, γίνει κανένα γρήγορο 3-2, τελικά έγινε το 4-1. Ναι, γιατί στο 3-1 της Arsenal νομίζω ότι επειδή όλοι όσοι είδαν τον τελικό του Europa League και έχουν δει Champions League φέτος, τους μπήκε ένα βρελές στο μυαλό. Δεδομένα. Μήπως και γίνει κάτι, μήπως και πάρει η ζωή ο τελικός. Να γίνει κάτι παρόμοιο εννοείς το... Ναι, να γίνει μια ανατροπή, να δούμε λίγο ένα μάτς το οποίο εκεί που το είχαμε ξεγράψει, να το ξαναζήσουμε. Εν τω μεταξύ το φάουλ που γίνεται, λέω πάμε τώρα 3-1, 3-2 στο 79, 3-3 στο 86 και κάνει ο Ιγουόμπ κάνει το 3-1 και λέω λες. Το σενάριο του έχεις κτίσει. Αλλά αμέσως μετά έγινε το 4-1, λέω καληνύχτα. Επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε χθες και εκεί που μείναμε ήταν στην τριάδα της Arsenal στην άμυνα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν το βλέπω πατριωτικά ελληνικά, αλλά ο Παπασταθόπουλος είναι σε πολύ καλύτερο mood και φάση καριέρας και στιγμή και ό,τι άλλο θέλεις από τους άλλους δύο. Από τους υπόλοιπους πίσω, ε. Ναι. Ίσως φταίει και ότι είναι καινούριος, ήρθε να δείξει, να κάνει ότι μπορεί παραπάνω. Δεν έδεσε το γλυκό με σεζόν καθόλου. Αυτό το πίσω στην άμυνα δεν έδεσε καθόλου. Ποιον θεωρείς αδύναμο κρίκο δηλαδή? Ο Μουστάφη ευτυχώς που δεν έπαιξε. Συμφωνώ. Νομίζω. Ο Κολσιελνή είναι λογικό να μην είναι αυτός που ήταν. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει τέτοιο τραυματισμό και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Επηρεάζει. Εντάξει. Δεν. Το πάλεψε να το μπορούσαν, αλλά η Arsenal, ειδικά με τον Πέδρο, τα δύο γκολ είναι δικά του. Έχει πάρει από το χέρι την Arsenal και την πάει. Τι η Τζέλσι. Ναι. Και την πάει. Δηλαδή η κίνησή του στην φάση που καταλήγει στο πέναλτι είναι όλη δικιά του. Και η κίνηση που κάνει για να σκοράρει, για να ξεφύγει από τον μπακ. Τον ακολουθεί, του σπάει μία τη μέση, φεύγει στο πέναλτι, σπάει ο Αζάρ. Εύκολο ξεμαρκάρισμα. Είναι αυτή η κλάση τώρα που λες, αυτή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δηλαδή αυτό από την Arsenal έλειπε 100%. Ναι. Τα τρόπια του Πέδρου δεν τα είπαμε τυχαία. Ναι. Μπορεί για κάποιον από τους παίκτες να τον πρώτο τελικός. Για τον Πέδρο είναι σε σημείο... Ναι, οκ, okay, είναι τελικός αγχωμένος. Τι είμαι? Βούτυρο στο ψωμί. Άλλη μια μέρα στη δουλειά που λέμε. Ακριβώς αυτό. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Και φάνηκε στον τρόπο τον οποίο έπαιζε, κινούταν. Όλος ο ποδοσφαιρικός του χαρακτήρας στο παιχνίδι. Το συμφωνώ. Πέλεσμα. Και αμυντικά, ανασταλτικά και επιθετικά. Πατούσε περιοχή, γυρνούσε πίσω. Σε μια φάση στο 85 που νευρίασε, που έφαγε την κίτρινη, στο πόσο ήταν, ξεσκίστηκε να πάρει την μπάλα, νευρίασε και από πάνω, έφαγε και την κίτρινη. Βλέπεις ότι... Έφαγε την κίτρινη, κατάλαβε ότι ξέρεις τι, okay, έκανε αυτό που ήθελα, ναι, ναι. Πήρα την κάρτα, λογικό είναι, κάνει το μούχτι, φύγε, ναι. Και τέλος. Παρόλο που πολλοί θα εστίαζαν στην αγωνιστική συμπεριφορά του Αζάρ, από εκεί από την άλλη γυρνάς και λες μήπως ο Πέδρο... Να δούμε τι και πώς και τι έκανε στο μάτς. Δηλαδή, okay, ο Ζάρ έβαλε και δύο γκολ, έδωσε και την ασίστ, βγήκε ο πολυτιμότερος παίχτης. Ο Αζάρ νιώθω στο μυαλό μου, μπορεί να τον αδικό. Μπορεί άμα ξαναδώ το μάτς από διαφορετική οπτική γωνία, δηλαδή παρατηρώντας διαφορετικά πράγματα, να καταλήξω σε άλλο συμπέρασμα. Αλλά νομίζω ο Αζάρ εμφανίστηκε όταν το μάτς ξεκλείδωσε. Που άνοιξε περισσότερο η χώρα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Ενώ ο Πέδρο ήταν αυτός που τέστρωσε. Συμφωνώ. Εκεί δίνω το μεγαλύτερο credit στον Πέδρο από ότι στον Αζάρ. Ενώ πιο πριν στο μάτς ήταν πιο κλειστή η χώρη, ήταν πιο μαζεμένη γύρω από τον Αζάρ.
που όντως ήταν πιο περιορισμένος. Ναι. Με το που άνοιξε το μάτς και βρέθηκαν οι χώροι. Και αυτό το μάτς επιβεβαίωσε ότι την καθοδική πορεία του Οζίλ. Που είναι πλέον νομίζω και ψυχολογικό το θέμα, δεν είναι? Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αυτοί δεν είχαν θέμα. Τον έβαλε βασικό τώρα ξαφνικά. Τι... λοιπόν, Μιχιταριάν. Υπήρχε απουσία του Μιχιταριάν λόγω καταγωγής. Δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο Αζερβαϊτζάν. Ναι. Οπότε έπαιξε ο Ζήλ. Ο οποίο ο Ζήλ δεν μπορώ να το πω ότι. Δηλαδή. Επειδή είχε αυτό το. Είχε το βλέμμα του αδιάφορου, μπορεί να πει κάποιο. Όχι. Εντελώς. Αλλά δεν μπορώ να του καταλογίσω αυτό. Γιατί επειδή το θυμάμαι στο χρόνο του στη Ρεάλ. Αυτό είναι το βλέμμα του, αυτό είναι το ύφος. Αυτό το βαριεστημένο, αυτό το. Ναι, ναι. Το ίδιο έχει όταν έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Και το ίδιο έχει όταν η ομάδα του χάνει 4-1 και γίνεται. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Αυτό έχει ένα poker face. Και τον έβαλε λες καθαρά λόγω ποιότητας τώρα. Λόγω τελικού, λόγω μεγάλου μάτς, λόγω. Ως προπονητής, αν το σκεφτούμε στον Έμερι. Παντού, παλικάρι μου, εδώ είσαι. Αν δεν θες να παίξεις για την ομάδα, παίξεις για σένα. Σωστή δική σου παρτίδα. Mm-hmm. Μην κοιτάς, μην βγάλει τη φανέλα, πέτα την μετά, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά παίξει για σένα. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να το ξαναβάλεις τον ζήτη στο παιχνίδι, δηλαδή το παιχνίδι να του τσιγκλίσει τον εγωισμό. Ναι. Γιατί ξέρει ότι τα φώτα θα πέσουν και εκεί. Ούτως ή άλλως ένα ανάθεμα από τους φίλους Arsenal και να μην έφταιγε πάλι θα το είχε. Συμφωνώ. Γιατί τον έχουν. Στην μπουκα. Ναι, τον έχουν δαιμονοποιήσει. Απόσταμε μάλλον όταν έχετε αυτή ήττα. Στο μάτς δεν είναι πουθενά. Πουθενά. Δεν ούτε θυμάμαι μια. Ούτε επιθετικά, ούτε. Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν... Αυτό. Προτιμότερο να έπαιζε κάποιος από αυτούς που μπήκανε μετά. Αυτό. Δηλαδή μπήκε. Μπαίνει... Η Βόμπη μπήκε και έκανε. Ναι. Μπαίνει ο Ήλιαν και κάνει τρεις τελικές μέσα σε 7 λεπτά. Ναι. Και ευκαιρίες, όχι τελικές ευκαιρίες. Ο Ήλεν, που για ακόμα μια φορά είναι ο πρώτος παίκτης της Chelsea, θα μου πεις: OK, εντάξει, τα περισσότερα παιχνίδια έπαιξε με ενδεκάδα διαφορετική σε σχέση με τον πρωταθλήματος. Αλλά ο Ήλεν ήταν από τους βασικούς συντελεστές της πορείας στο Europa League. Μπορεί, εννοείς. Ναι, ναι. Μέχρι τον τελικό. Και ούτε από εκείνους ήταν που. Εντάξει, τώρα με θυμήθηκε ο προπονητής. Όντως δεν έβαλε βασικό, ε. Ναι. Προτίμησε τον. Είμαι βασικός, προσπαθώ. Είμαι αναπληρωματικός, μπαίνω, πάλι προσπαθώ. Δεν αλλάζει για μένα τίποτα. Είναι τώρα η νοοτροπία που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Άλλος μπορεί να αντιδρούσε διαφορετικά. Ναι, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα να στο βγάζει ο προπονητής αυτό. Να εμπνέει αυτό το σεβασμό, να δεχτείς την άποψη του προπονητή. Χθες συζητούσαμε με τον Σταύρο τον Κόλκο για την διάποψη για το ότι είναι πιθανό να λειτουργήσει. Να καταφέρει η Τσέλσι να το βγάλει σε κάτι υπέρ της το όλο σκηνικό που έγινε την παραμονή του αγώνα. Με την αγωνιά του Νταβίτ Λουίς στον Ιγκουαΐν, που αρπάχτηκαν τα νεύρα του Σάρι που τα πέταξε όλα και θέλει να σηκωθεί να φύγει. Δεν λέω ότι λειτουργήσε έτσι, αλλά η Τσέλσι βγήκε στο παιχνίδι και ήταν αυτή που έπρεπε. Γιατί και πριν το τελικό, όταν πήρε το Champions League. Πάλι τεσσερωτικά κάτι θέματα είχε. Αλλά θα κάνουν επίτηδες αυτά. Αλλά πήγε το πήρε εκτός αδερφής. Δεν ξέρω αν το έχουν γούρει. Αν τους το είπε κανείς. Γιατί το έχουν γούρει, αλλά. Ο Σάρι είναι μετέωρος. Εντελώς. Ενώ έχει φέρει την ομάδα ξανά σε ευρωπαϊκό τίτλο. Το Europa League εκεί έπαιζε. Τι έκαναν τώρα. Τελείται αυτός που ήταν η ομάδα Europa League εκεί. Εκεί τη βρήκε. Τι βγάζει Champions League. Όχι μόνο με την κατάκτηση του Europa League αλλά και μέσω του αγγλικού πρωταθλήματος, που κατά ψέματα είναι πιο δύσκολο το αγγλικό πρωτάθλημα. Εννοείται. Για μια αγγλική ομάδα που Εννοείται. Να πάρει το Champions League. Το Europa League. Γιατί τώρα να θεωρείται μετέωρος, ρε Σιάντωνη, δηλαδή. Γιατί από μια στιγμή και μετά η ομάδα έχει καθοδική πορεία και δεν είχε μια σταθερή προσανοδική. Τι φτάνει σε ένα σημείο η κάθε ομάδα να σκεφτεί το τι θα κάνει. Και το είναι άλλο το στήριζε τον προπονητή και το λέω δημόσια. Και άλλο το στηρίζει το προπονητή και το λέω face to face. Γιατί νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά η Chelsea μπήκε στον αυτόματο πιλότο από την άποψη ότι δεν είχε ξεκάθαρο στο μυαλό της τι θα κάνει με τον επόμενο προπονητή.
ήθελε να δει τα θέματα που υπάρχουν στα αποδυτήρια. Χθες υπήρχαν παίκτες όπως ο Νταβίτ Λουίς και ένας ακόμα, δεν θυμάμαι ποιος άλλος, αλλά ο Νταβίτ Λουίς σίγουρα, που με δηλώσει στήριξε τον Σάρι. Ο ίδιος είναι λογικό να αισθάνεται περίεργα παράξενα. Είναι λογικό να αισθάνεται απογοητευμένος ότι με την Τζέλσι να θεωρεί τον εαυτό του σε ένα βαθμό επιτυχημένο από τη μία και από την άλλη να φτάσει να τον θέλει η Γιουβέντους. Γιατί γραφόταν για παράδειγμα ότι αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Σάρι. Μέχρι τώρα έχει πανηγυρίσει ένα κύπελο τέταρτης κατηγορίας στην Ιταλία το 2004. Ναι. Αυτό και πρώτος του είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Και δεν είναι ένας προπονητής που εμφανίστηκε και ήταν βοηθός προπονητή και μέσα σε ένα χρόνο πήρε ένα τρόπαιο. Δεν είναι από αυτή την κατηγορία προπονητών. Είναι προπονητής με δική του σταδιοδρομία, με επιμονή πάνω στο ποδόσφαιρο, με πολλή συζήτηση για το ποδόσφαιρο που παίζει, με την ξεροκεφαλιά του για το κάπνισμα. Άλλο για τούτο. Και κοβόλτες με ένα πουρο στο χέρι. Μετά τον τελικό. Δεν ξέρω αν το άναψε, πάντως το είχε στο χέρι του. Ίσως αυτό τον ηρεμούσε λίγο. Έχει το χαρακτήρα του σαν προπονητής και ποδοσφαιρικά. Και τώρα να ξέρεις ότι είσαι στη Τζέλσι, η οποία δεν είναι αμαλυτέα ποσότητα τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, και σε θέλει η Γιουβέντους, που επειδή είσαι Ιταλός, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η Γιουβέντους, και επειδή πάλεψες να της μπεις στο μάτι ως προπονητής της Νάπολη. Πάλεψες πάρα πολύ. Σου έφυγε στο τέλος, αλλά το πάλεψες μέχρι εκεί που πολλοί δεν το πίστευαν. Και σε θέλει μια Γιουβέντους η οποία πλέον ξεκάθαρα θέλει το Champions League. Δεν έχει άλλο στόχο. Νομίζω ναι, πλέον δεν υπάρχει άλλο στόχο. Αν έχει πάρει 7-8 συνεχόμενα από τα δείγματα Ιταλία, σου λέει: οκ, okay, εντάξει. Ναι, εντάξει. Κάτι μας λείπει, κάτι να. Καλό το φαγητό, αλλά δεν μας χάρουν γλυκό στο τέλος. Γιατί το γλυκό ήρθαμε. Αυτό. Και να είναι η πρόκληση για μια Γιουβέντους. Παίζει ρόλο το ότι είναι ο Κριστιανό. Είναι δεδομένο ότι παίζει ρόλο. Δεν μπορεί να μην το σκέφτεται. Ότι δεν πηγαίνει απλά στη Γιουβέντους, πηγαίνει στην ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και πόσον ακόμη θα έρθουν μετά, ποιος ξέρει. Μπορείς να ανταποκριθεί, αυτό είναι το ερώτημα. Ή θεωρείται πολύ λίγος. Όλα ξεκινάνε από το πώς θα τον υποδεχθούν οι υπόλοιποι. Παίκτες. Ναι. Ναι, ο σεβασμός κερδίζεται, αλλά παίζει ρόλο το από πού ξεκινάς για να φτάσεις στο να σέβεσαι τον άλλον. Μπορεί να είσαι πολύ κοντά και απλά να θες να το γνωρίσεις και μπορεί να σου γυρίζει τα άντερα αυτός και να καταφέρει σε μεγάλο χρονικό διάστημα να σε αλλάξει. Mm-hmm. Αλλά θα είναι ένα θέμα. Και μια και το αναφέρομαι, σήμερα βλέπω δημοσίευμα ότι δεν θυμούνται να έχει γίνει συχνά ή τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια ένα καλοκαίρι να ψάχνουν προπονητή η Ρώμα, η Γιουβέντους, η Ίντερ και η Μίλαν ταυτόχρονα. Όλες από την Ιταλία. Και θα ξεκινήσω μια κουβέντα για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Είναι θέμα για τους Ιταλούς το που θα καταλήξουν αυτές οι ομάδες, το τι προπονητές θα πάρουν. Για το πρωτάθλημά τους. Για το πρωτάθλημά τους που βλέπουν τα κάλια την Ισπανία. Που αντίστοιχα και η Ισπανία και έχει μια απόσταση από την, και από την Αγγλία. Θα συμφωνούσα μαζί σου. Γιατί είναι θέμα πρωταθλήματος πλέον. Το τι ανταγωνισμός υπάρχει, το τι επίπεδο, τι ποιότητα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πηγαίνει στην Αγγλία με θέλει. Τις προάλλες λέγαμε ότι υπήρχε συζήτηση για πρόταση της West Ham για το Φορτούνι. Στη West Ham, στη West Ham. Πηγαίνεις εκεί που σε βλέπει ο Guardiola, ο Klopp, ο Pochettino, ο Emery, ο τώρα ένας όλος και στη Juventus, στην United, ο Sarri, εκεί. Στην Ιταλία πηγαίνεις και ποιος σε βλέπει. Ψάχνει να δεις πού ανταγωνίζεσαι. Γιατί η ταυτότητα του αγγλικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, ένα κομμάτι αυτού είναι και οι προπονητές του. Mm-hmm. Είναι μέρος
αυτού που πουλάει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Με αφορμή την κουβέντα που γίνεται και τις τέσσερις αγγλικές ομάδες σε τελικό. Είναι η αλήθεια αυτή. Το ότι ποιότητα υπάρχει και επίπεδο στην Ιταλία. Και συνεχώς πηγαίνουν προπονητές προς τα εκεί. Γιατί σου λέει, άμα είμαι πρώτος εκεί, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Πρώτος στο χωριό που λέμε. Να είσαι πρωταθλητής στην Αγγλία. Απέναντι σε ομάδες οι οποίες ρίχνουν, ρίχνουν ένα σκασμό λεφτά. Και απέναντί μου έχω προπονητές. Ο Γκουαρδιόλα βγήκε πρώτος, άφησε δεύτερο τον Κλοπ. Με ένα βαθμό, στο 98-97. Ναι, με ένα βαθμό. Κάποιος έβγαινε πρώτος. Πώς να το κάνουν, δεν τελειώνει ψωπαλία. Με παίζανε πέναλτι οι δύο ομάδες μετά από 38 αγωνιστικές. Κάποιος το έπαιρνε. Μπροστά από τον Ποκετίνο. Κάποτε κάποιοι πήραν πρωτάθλημα σε χρονιά που ήταν εκεί ο Φέργιουσον, ήταν εκεί ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο έχει πάρει αυτά τα τρία πρωτάθληματα για τα οποία ζητάει συνεχώς σεβασμό σε όλη την ενέργεια τύπου και το έχει κάνει ολόκληρο θέμα. Και μιλάει ότι. Ναι, λέει, πήρα τρία πρωτάθληματα στην Premier League. Νιώθω πίσω μου αυτούς και αυτούς. Δεν μπορείς να πεις κάτι όμως. Ναι. Η Ισπανία τώρα φεύγει από το μοντέλο του ότι είμαστε ένα πρωτάθλημα που είχε Κριστιάνο και Μέση. Σιγά σιγά σβήνει και το. Και η Ιταλία. Πού είσαι η Ιταλία? Ούτε αυτό δεν είχε. Πού είσαι η Ιταλία? Ούτε αυτό δεν είχε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την κουβέντα μας, αλλά να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο και σε mood τελικού Champions League. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 2. Είμαστε εδώ. Το ανάλυσε το Περιπρές. Αντώνης Σακαλίας και Αχιλλέας Παναγιωτίδης. Το μικρόφωνο βάλαμε λίγο κάτω τον χθεσινό τελικό του Europa League. Εκεί που η Chelsea στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον τρόπο να διασπάσει πολλές φορές την άμυνα της την Arts Arsenal και να πετύχει σε τέσσερις φάσεις από τις πολλές που έκανε τα γκολ για αυτό το δρόμο, για αυτό το 4-1, το οποίο ουσιαστικά δομήθηκε σε αρχές του δεύτερου ημιχρόνου όταν έγινε το 3-0. Και από εκεί και μετά το είχε φέρει εντελώς τα μέτρα της η Chelsea, καθώς η Arsenal μείωσε, αλλά ο Αζάρ με δεύτερο γκολ δεν άφησε κανένα περιθώριο σκέψης στην Arsenal να ξαναμπεί το παιχνίδι. Με αφορμή την πιθανή μετακόμιση του Σάρι, μετακόμιση παύλα επιστροφή του Σάρι στην Ιταλία, κάναμε λίγο μια συζήτηση για το τι συμβαίνει σε εκείνο το πρωτάθλημα που οι τέσσερις από τις έξι τοπομάδες αλλάζουν προπονητή. Δεν βάζω στον κάδρο την Τζένοα, αλλά έχει ακουστεί και για αυτήν ότι μπορεί έστω και μετά από αυτή την πολύ επιτυχημένη σεζόν για τον Γκασπερίνι να υπάρχει θέμα εκεί. Προφανώς θέμα δικό του να φύγει. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα να σκέφτονται εκεί να τον αλλάξουν. Αλλά δεν ξέρω. Αυτό ήταν ένα δημοσίευμα που το πήρε το μάτι μου την Δευτέρα, αλλά έκτοτε δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό. Δεν έψαξα να βρω κάτι σχετικό που να δίνει συνέχεια σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να, αφού είδαμε και κάποιες από τις ρεδέδες του Σάρια που αρχίζουν και βγαίνουν μικρά βιντεάκια με τους παίκτες του να πανηγυρίζουν τον τρόπο και εκείνον να παίρνει και να κοιτάει το μετάλλιο και από τις δύο πλευρές να προσπαθεί να συνειδητοποιεί τι ακριβώς συμβαίνει στην καριέρα του, η οποία έχει πάρει ανωδική πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακά έχει πάρει ανωδική πορεία. Από το 1990 μέχρι το 2005 ήταν στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας. Το 2005 μέχρι το 2010 σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Ασχολήθηκε με την τρίτη κατηγορία το 2010 με το 2012. Το 2012 με το 2015 ήταν η τριετία του στην Έμπολη. Το 2015 με το 2018 η τριετία του στην Νάπολη. Και πλέον με την Τσέλσι στην πρώτη χρονιά κερδίζει το πρώτο του τρόπαιο σε επίπεδο πρώτων κατηγοριών, γιατί επαναλαμβάνω έχει κερδίσει ένα τρόπαιο όταν ήταν στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας. Και αρχίζουμε και φτάνουμε πλέον και προς τον τελικό του Champions League, εκεί που ο Αχιλλέας αρχίζει και με βάζει φυτίλια ακόμα. Δεν έκανες τίποτα, εδώ έμεινες. Αν ήθελες να πάω στον τελικό, λέω ψέματα,
Εντάξει, γιατί τέτοιο bullying, γιατί με πιέζεις. Γιατί τότε να με στηρίζει, τότε να από την αρχή, τότε να και τότε να και τότε να. Τι να κάνουμε, δεν πάω να δει την ομάδα στην τότε να. Δεν μένω και δίπλα στο γήπεδο τη Μαδρίτη. Εντάξει, από την Τούμπα εδώ πέρα μένω 380 μέτρα. Αν πίστευε στην ομάδα σου να έχει προνοήσει, να έχει κλείσει εισιτήρια από πιο νωρί να πα. Να το πάρετε, παιδιά, τον Αχιλιά Παναγιώτη για προποντή ψύχουση. Να πιστέψετε τα πάντα. 5 λεπτά ακόμα να μου. Γι' αυτό θέλω να αλλάξω κουβέντα. 5 λεπτά ακόμα να μου μιλήσει, ξεκινάμε τα πόδια για Μαδρίτη. Άμα φτάσω, κύριε, τα πω. Μου θυμίζει ένα φίλο μου, πάντα μου λέει, πάντα τα χρόνια που. Παλιότερα τέλο πάντων, ματ που θέλει να το δει, θα το δει. Είδε τι ωραία. Αλλά είναι πολλά τα ματ που θε να δει. Ναι. Οπότε δεν γίνεται να τα δει. Παρένθεση. Έβλεπα ένα βιντεάκι, μια από τι κινούμενες εικόνες που δείχνει έναν τύπο να βλέπει το πορτοφόλι του και να κάνει facepalm και από κάτω λεζάντα ότι ήταν στο ένα μου χέρι έχω τη λίστα των συναυλιών που θέλω να δω και στο άλλο έχω το πορτοφόλι μου. Κάτι παρόμοιο σημαίνει με τους αγώνες. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Champions League. Πρώτη σου σκέψη. Πλέον έχουν περάσει μέρες από τους ημιτελικούς, από το πρωτάθλημα, έχει φύγει όποια αίσθηση σου για φυσικά κάθε ομάδα. Η έντονη αίσθηση, οι ανατροπές που κάνανε, το πρωτάθλημα τους και όλα αυτά. Εγώ είμαι κυνικός και ακόμα πιστεύω, παρακαλάω να βγω ψεύτης, αλλά στο μυαλό μου το μάτς είναι για 3-1 για τη Λίβερπουλ. Και η λογική μου λέει ότι πέρυσι υπήρχε μια ομάδα η οποία είχε την άγνοια που σε ένα βαθμό σε πηγαίνει σε έναν τελικό, όπως την είχε η Λίβερπουλ που δεν σταμάτησε πουθενά μέχρι την πορεία της σε επιστροφή σε τελικό Champions League, και απ' την άλλη είχε την οριμότητα, την εμπειρία της Ρεάλ που, όπως λέγαμε για τον Πέδρο πριν, ο τελικός για τους περισσότερους παίκτες ήταν ναι, εντάξει, είναι. Και δεν ήταν μόνο ένας, ήταν πολύ. Ναι, δηλαδή οι περισσότεροι θα κοιμήθηκαν σαν πουλάκια την προηγούμενη τελικού χωρίς να αγχώνονται. Και τώρα ο ρόλος έχει αλλάξει. Η Λίβερπουλ δεν είναι η ομάδα η οποία έφτασε με άγνοια στον τελικό. Έφτασε με την οριμότητα που χρειάζεται για να παίξει και έναν τελικό. Και τότε να φτάνει με την άγνοια. Παναλαμβάνω, ακόμα και τώρα βλέπω βιντεάκια του τότε να παίξει τελικό Champions League και ακόμα φαίνεται λίγο κάπως. Είναι σωστός ο παραλληλισμός που κάνεις πάντως για τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ. Αλλά εγώ αυτό που λέω γενικά είναι ότι είναι ένας τελικός, είναι ένα μάτς. Συμφωνώ ότι η Λίβερπουλ έχει αυτή την οριμότητα πλέον, την οποία την έχει δείξει κατά διάρκεια του Champions League. Οι περισσότεροι έχουν χάσει τελικό Champions League. Ένα κίνητρο παραπάνω. Ναι, ο προπονητής έχει χάσει δύο τελικούς Champions League. Με αυτή την ομάδα και με ελάχιστους παίκτες, ελάχιστος από αυτή την ομάδα, έχει χάσει και ένα τελικό Europa League. Όσοι μείνανε από το 2016. 16 ήταν. Ναι. Από αυτό το τελικό με τη Σεβίλη. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάγνωση. Και επειδή η Τότεναμ πέρασε ομάδες οι οποίες, ναι, ήταν τις περισσότερες φορές το outsider η Τότεναμ, και στο παιχνίδι με την Dortmund, με βάση τη μέχρι τότε πορεία, ειδικά της Dortmund. Ναι. Έτσι. Γιατί η Dortmund του δεύτερου μισού της χρονιάς δεν έχει καμιά σχέση με την Dortmund του πρώτου μισού της χρονιάς. Έπεσε πάρα πολύ. Έτσι. Μετά αποκλεί, όπως απέκλεισε, τη City. Τη City. Που αποκλεί τη City. Okay. Βάζει μέσα τον παράγοντα τύχη. Πες μου μια άτυχη πρωταθλήτρια. Μία ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα και ήταν άτυχη σε κάτι. Συμφωνώ. Ποτέ. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Αλλά για να σε βοηθήσει η τύχη, που είναι ένα κομμάτι 5%, πρέπει να χτίσει το υπόλοιπο 95%. Γιατί μόνο με την τύχη έχει το 5%. Mm-hmm. Άντε και μια ικανότητα 20-25% δεν σε πάει παραπάνω. Αυτό. Στα παιχνίδια με τον Άγιαξ έχει το γεγονός ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι το φαβορί, με βάση την εικόνα της και το momentum. Αλλά είναι το φαβορί και το πρώτο πράγμα που κάνει γι' αυτό είναι... τώρα, τι σημαίνει να είσαι φαβορί? Πώς γίνεται, μπορείτε να μου πείτε λίγο, να μου μάθετε. Κυριούλη,
Αυτό. Και αυτό φάνηκε διότι είχε να διαχειριστεί σε σύνολο 180 λεπτών ένα προβάδισμα 3-0 και το πέταξε στα σκουπίδια. Εντελώς. Το επέτρεψε στην τότε να το πετάξει στα σκουπίδια. Θα μου πει κανείς τις ευκαιρίες του Ζήγιεχ, το δοκάρι και αυτά. Ναι. Τι. Αλλά ευκαιρίες του Ζήγιεχ έγιναν σε φάση την οποία η Τότεναμ ήταν εκεί. Και της έλεγε, ξέρεις τι, μην ξανοίγεσαι. Μην ξανοίγεσαι. Γιατί εγώ τον τρόπο το βρήκα, το δύο δεν το έκανα. Από εδώ, από εκεί, γύρισε μπάλα, ζορίστηκα, έκανα, το έκανα. Και πάει τώρα σε ένα τελικό που ως κλαπ προσπαθεί να το διαχειριστεί. Όλο αυτό το τι σημαίνει να είσαι τελικό, από τις φωτογραφίες της κάθε μέρας, από τα βίντεο που ετοιμάζει η ομάδα, το ότι θα πάμε να κάνουμε προετοιμασία, όλοι λέγανε, α, τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, μετά να τελειώσουμε, να ξεκουραστούμε λίγο και πάμε όλοι μαζί, να πάμε όσοι είμαστε Άγγλοι, να πάρουμε έναν τρόπο, έστω τον Nations League, κάτι, να ξεκινήσουμε κάτι. Και έρχεται αυτό. Μια ομάδα η οποία στην φετινή σεζόν έχει στερηθεί τον Kane περισσότερο από κάθε άλλη και είναι μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της. Χωρίς τον παίχτη που πιθανότητα είναι, όχι πιθανότητα, είναι κομμάτι της αλλαγής της ιστορίας της. Είναι βαρόμετρο, σίγουρα. Ο Kane. Και της έχει λείψει στα περισσότερα σημαντικά παιχνίδια. Η τότε να μην είναι σε φάση κάποια στιγμή τι θα κάνουμε χωρίς τον Kane. Είναι και αυτό το ψυχολογικό. Περνάνε 7 παιχνίδια στα οποία Σον έχει 10 γκολ. Επιστρέφει ο Kane. Και η Τότεναμ έχει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα 5 παιχνίδια χωρίς νίκη στην εποχή του Ποκετίνο. Στην πενταετία του Ποκετίνου, πρώτη φορά στο πρωτάθλημα έχει 5 παιχνίδια χωρίς νίκη. Έχει προσαρμοστεί τόσο καλά στο να παίζει μπροστά τον Σον που λες ότι πως ξεβολεύονται αυτόν τον τρόπο που επιστρέφει ο Κέιν και επιστρέφει και ξαναχτυπάει. Εννοείται και χτυπάει πάλι στο ίδιο σημείο. Εννοείται ότι συμβαίνει αυτό. 3 χρόνια όσες φορές έχει λείψει ο Κέιν είναι 5 τραυματισμού στον αστράγαλο. Δεν είναι επιθετικός που προφυλάσσεται και τα τάκλιν του θα βάλει και τις κόντες του θα βάλει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα φάει και τις κλωτσιές του με την πλάτη όταν παίζει, λογικό. Ούτε τώρα παίζει στο τελικό. Στο όριο είναι. Στο όριο. Στο όριο. Απλά επειδή έχω στο μυαλό μου το τι έπαθε στο φινάλε της ημέρας, όχι στην εξέλιξη, στο φινάλε της ημέρας, η Ατλέτικο Μαδρίτης, όταν αντιμετώπισε περίπου παρόμοια κατάσταση, που ο Σιμεώνε έβαλε στο παιχνίδι τον Ντιέγκο Κώστα, λες και ήταν ο Ελσίντ, και 15-20 λεπτά περιφερόταν στον τελικό, χωρίς να μπορεί να παίξει, αλλά δεν του πήγαινε ούτε εκείνου καρδιά να μην τον βάλει. Διέγκο Κώστα δεν το συζητούσαμε να μην παίξει. Με τριάλες τώρα. Σε εκείνον τελικό του 14. Ναι, ναι. Ναι. Που ήταν ανύπαρκτος, έχεις δίκιο. Που μπήκε γιατί ήταν ο Διέγκο. Αν μιλούσαμε για έναν άλλο παίχτη, θα λέγαμε ότι ήταν τα ματία του. Διέγκο Κώστα έπρεπε να παίξει. Αυτό το έπρεπε στο φινάλε της ημέρας το πλήρωσε. Γιατί αυτό σου μείνει, το φινάλε. Ναι, θα μου πει 92 λεπτά, προηγούταν η Ατλέτικο 1-0. Και δεν υπήρχε υποψία φάσης, απλά η Ρεάλ προσπαθούσε να το πιάσει από τα μαλλιά. Το πιάσε. Τι έκανε. Και τελείωσε. Βάζεις και είναι τώρα. Το πιάσε. Εντελώς με την ψυχρή λογική, δεν ξέρω τι προπονήσεις έχει κάνει. Δεν ξέρω σε πόσες προπονήσεις έχει παίξει. Δεν έχει ρυθμό αγώνα, εγώ αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει ρυθμό αγώνα, είναι σίγουρο. Αλλά με τις ομάδες να έχουν δύο εβδομάδες που τελείωσε το παιχνίδι, τα πρωταθλήματα. Παίζει και αυτό ρόλο αυτό. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Τι παιχνίδι θα κάνει. Υπάρχει ένα διάστημα τώρα καλό. Τι παιχνίδι θα κάνει. Για τους παίκτες ένα κενό. Δεν ξέρω τι παιχνίδι θα κάνει. Τι δεν νομίζω να βγει να ανοιχτεί πάντως. Να πάνε να του τρέξει. Να πάνε να τρέξει την πόλη. Ναι, ναι. Ο Κλοπ θα βασιστεί στο κύριο στοιχείο του παιχνιδιού του. Με το press. Αυτό και που βγάζω το καπέλο στον Κλοπ, όσο και αν το συμπαθώ σαν φυσιογνωμία, κάτι με χαλάει, δεν ξέρω τι. Και εμένα μαζί σου. Ναι, δεν συζητάω καθόλου τις ικανότητες του και αυτά. Είναι ότι είναι από τους προπονητές που έχουν πει μέσα τους, κάποια στιγμή μπορεί να το αλλάξει. Ότι ξέρεις τι, εγώ έτσι θέλω να παίζω, με αυτό θα κερδίζω, με αυτό θα χάνω. Είναι μια νοοτροπία για αυτή. Θα μπορεί να το αλλάξει κάποια στιγμή. Να του βγει να σκεφτεί ότι ξέρεις τι, οκ, ναι,
δεν έχω πλέον. Γιατί μπορεί να το νιώθω ότι έχει να αποδείξει σε κάποιον κάτι. Ή να το βελτιώσει, όχι να τα αλλάξει εντελώς. Να έχει γιατί την κυρία βάση και να το βελτιώσει. Γιατί και ο Γκουαρντιόλα είναι προπονητής που έχει αφήσει το στίγμα του. Συμφωνώ. Και από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να σκέφτεται, okay, ναι, αυτό που ήθελα να δείξω στον κόσμο που στον νιούν, το έδειξα. Ναι. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε να αρχίσουμε να παίρνουμε και άλλα πράγματα. Άλλαξε το. Η φετινή City είχε κάτι διαφορετικό. Δεν τη βγήκε σε λεπτομέρεια, αλλά έχει κάτι διαφορετικό. Στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την επίθεση, στον τρόπο με τον οποίο. Πρόσθεσε στοιχεία διαφορετικά. Στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι για να φτάσει να κάνει αυτό το back-to-back με 198 βαθμούς και να της μένει αυτό το γυνάτι του Τσέσκα. Για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το καινο διάστημα που είπες των 2 εβδομάδων. Είναι, καθαρίζει το μυαλό, ανασυγκροτούνται οι ομάδες. Ανασυγκροτούνται, αλλά τώρα μετά από 2 εβδομάδες θα πάει να παίξει τελικό. Εντάξει, είχε και ένα παιχνίδι το κυπέλου, έστω. Παίζει ρόλο. Πώς θα εμφανιστεί ο παίχτης μέσα στο γήπεδο, πόσο συγκεντρωμένος, πόσο σε ρυθμό αγώνα, το τι θα, πώς θα ανταπεξέλθει. Θα μπουν μουδιασμένοι, θα τους δούμε και θα πούμε, α, είχαν 2 εβδομάδες κενό. Ναι, θα δούμε κανένα πρώτο ημίχρονο σαν το χθεσινό. Γι' αυτό επαναλαμβάνω η σκέψη μου ότι είναι μεγάλο κέρδος για την Liverpool το ότι είναι δεύτερος συνεχόμενος τελικός. Από άψη ωριμότητα. Το όχι, το έχει περάσει, έχει καεί η γούνα τη. Συμφωνώ. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα ξανακαεί. Γιατί και έχει χάσει ένα παιχνίδι στο οποίο στο τέλος της ημέρας, ως άμυνα όλοι, δεν είναι ότι ρίχνουν τα πάντα στον Κάριους. Αυτός μας έχασε το τελικό. Αλλά υπάρχει ένα λάθος στον τερματοφύλακα. Πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και ένα γκολ για το οποίο λες, okay, ρε φίλε. Ξανακάντω. Δηλαδή. Άσε με ίσο. Αυτό. Δηλαδή υπάρχουν 2 σημεία στο μάτς που φυσικά γέρνουν την πλάστικα απέναντι στη Ρεάλ, η οποία σαν να το πήρε από κεκτημένη ταχύτητα. Mm-hmm. Δηλαδή, γεια σας, δεν ήθελα να παίξω σήμερα, απλά να τελειώνουμε, να κερδίσουμε εμείς, να φεύγουμε. Αυτό. Που πλέον αυτό μπορεί να το έχει πράξει η Λίβερπουλ. Και σε ένα βαθμό να προσπαθείς να το βγάλει, ότι ξέρεις τι, είμαι εδώ για να κυριαρχήσω. Έφτασα εδώ, δεν φεύγω να κερδίσω. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες που είχαν συμμετέχει στον προηγούμενο τελικό. Δεν είναι λίγοι, αυτό ήθελα να πω, όχι πολλοί. Ναι. Έχουν πλέον το know-how, να πούμε έτσι, και στην αγγλική μία. Ναι. Από την άλλη πλευρά, τότε να μείνει ομάδα η οποία. Ναι. Θα παίξει για να τη βγει το παιχνίδι, άμα δεν τη βγει. Ή θα το δώσει όλα για όλα. Είναι ένας τελικός. Ο τρόπος τον οποίο έχει πάρει τις 2 τελευταίες προκρίσεις θέτει θέμα στη Λίβερπουλ. Ξέρεις τι, άστο. Όπως θυμάσαι με την Μπαρτσελώνα, που δεν έπρεπε να επαναπαυτούμε σε κανένα σημείο του αγώνα για να κρατήσουμε ακόμα αυτό το 4-0 που φαινόταν αντίπαλος πεθαμένος, αλλά και τότε να φαινόταν πεθαμένη. Αλλά. Έχουμε απέναντί μια ομάδα η οποία πιστεύει ότι οποιαδήποτε στιγμή και αν είναι κάτω μπορεί να σηκωθεί. Γιατί το έχει φρέσκο στο μυαλό της. Mm-hmm. Έχει μπει πλέον μέσα στο μυαλό των παικτών ότι ό,τι και να γίνει. Ναι, μπορούμε. Εμείς θα είμαστε εδώ. Δηλαδή και 1 και 2-0 να χάνουμε θα το παλέψουν το μάτς μέχρι τέλους. Ναι. Σαφώς και έχει έξτρα ρόλο. Παίζει έξτρα ρόλο. Το ότι μιλάμε και για 2 αγγλικές ομάδες. Στην νοοτροπία τους, το πώς αντιμετωπίζει, σέβεται μία την άλλη, το πώς έχει στο μυαλό το κάθε παίκτης της μία στην άλλη. Έχουν ξαναπαίξει μαζί άλλες 2 φορές. Ειδικά οι Άγγλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες η Τσέλσι δεν είχε Άγγλο. Στην ενδεκάδα της. Ναι. Δεν είχε. Ο Μπάρκλι, μόνο που μπήκε μετά. Ενδεκάδα. Και αυτό το ήθελα να το ψάξω, αλλά βέβαια με πρόλαβαν τα. Ναι, αυτές όχι, οι. Δεν είχε. Μπράβο. Ναι. Γιατί είδα στο Twitter ότι είναι η πρώτη ομάδα η οποία δεν έχει γηγενή παίκτη στον τελικό. Μετά, σε τελικό, είτε Europa League είτε Champions League, μετά την Inter
στο Champions League το 2010, όταν είχε κερδίσει την Bayern. Η Ίντερ με Μιλίτο. Ναι. Ο Ντιέγκο Μιλίτο, ναι. Εκείνη την παρέα. Ναι. Με Ντιέγκο Μιλίτο. Εκείνη η Ίντερ. Καημένη Ίντερ. Και η Άρσεναλ πόσους είχε? Έναν. Ποιον να. Πόσους είχε? Ποιον να. Τον Νάιλς. Ποιον άλλον είχε? Ναι. Μπράβο. Εκεί, τέλος. Τελειώσαμε. Ένας Άγγλος και ένας Έλληνας. Διαφορετικά τα πράγματα τώρα όμως, στο τελικό. Ναι. Ναι, γιατί και στη μία ομάδα αρχηγός είναι ο Χέντερσον. Αυτός είναι ο για πάντα αρχηγός της Λίβερπουλ, δεν θέλω να ακούω χαζομάρες. Βέβαια, ντροπή να το λέω αυτό σήμερα, στα γενέθλια του Τζέραρντ. Στίβεν έχει γενέθλια σήμερα, ναι. Ναι. Παρηγοριά, βλέπω, ξέρεις, κάτι τέτοια χρόνια πολλά στον τάδε ποδοσφαιριστή. Βλέπω ότι και αυτός έχει σαρανταρίσει και λέω, οκ, okay, εντάξει, κι άλλοι μεγαλώνουν. Παρηγοριά. Είναι εντάξει, ναι. Δικά... Η γενιά ποδοσφαιριστών που είσαι κοντά σε ηλικία και σε έχεις στο μυαλό σου, επειδή εσύ μεγαλώνεις και πάντα στις φωτογραφίες και στα βίντεο σου βλέπεις αυτή την ηλικία, τη λες και μένουν εκεί. Αλλά όχι, φίλε. Δεν πάει έτσι. Δεν μένουν, έρχονται και αυτοί προς τα... Δεν πάει έτσι. Προς τα δεύτερα άντα. Πού θα το δεις το μάτς? Εκεί θα έμεναν. Ναι, είναι μια πικρή ιστορία. Δεν θα το δω, λέει. Όχι. Δεν θέλω να το δω με τα παιδιά από το σύνδεσμο Τότεναμ, όπως κάθε φορά. Αλλά έχει προκύψει μια επαγγελματική υποχρέωση. Θα το βλέπεις ταυτόχρονα τουλάχιστον. Θα το παρακολουθήσω στο κινηματογράφο Λίμπιον. Α. Ναι. Υπάρχει και μια εκδήλωση Χάινεκεν. Πάντα φανταζόμουν, αλλά ξέρεις, ήρθε σε πολύ περίεργη φάση. Πάντα φανταζόμουν το πώς θα είναι να δω ποδόσφαιρο σε ένα κινηματογράφο. Ισχύει. Δεν είναι κακό. Και θα μου λυθεί η απορία. Δεν ξέρω αν είναι κακό. Δεν έχω μεγάλη περίεργη απορία. Ναι. Μεγάλη περίεργη να δω πώς είναι. Με τον ήχο να έρχεται από όλα τα ηχεία και όλο αυτό. Δεν θα είναι και άσχημα. Εντάξει. Καλά, δεν παραπονιέμαι. Είδες ότι απλά σου είπα ότι επειδή δέθηκα με αυτή την παρέα, όλα τα παιχνίδια, τα δεύτερα, τα είδαμε μαζί. Γούρι τώρα είναι αυτό. Αυτό ακριβώς. Γούρι είναι αυτό τώρα. Αυτό. Το γούρι. Ναι. Να φανταστείς που τελειώνει το μάτς με τον Άγιαξ. Περνάνε 10 λεπτά. Να επιστρέψουν στη σφιγμή. Στους νορμάλ. Να ρίξεις λίγο. Ναι. Όλη τη παρέα στη σφιγμή. Και κάποια στιγμή εγώ πήγα να βγάλουμε μια φωτογραφία για να θυμόμαστε τι ρούχο φοράμε. Για να τα βάλουμε. Την έβγαλες? Δηλαδή, ναι, ξέρουμε. Ξέρεις τι, φορούσα ένα χοντρή μπλουζίτσα, ρε κάμω. Δηλαδή, τώρα θα σκάσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω στην κινηματογράφο τώρα με το ζωστό. Δηλαδή, την Μπέμπελ θα βγάλω. Μην πας τώρα με την μπλούζα της Νάπολη που φοράς τώρα. Κάνεις καμιά αμαρτία? Όχι. Α. Όχι. Θα βάλεις πετινούς εκεί τα δικά σου. Τα πάντα, μόνο με κοκοράδι θα πάω. Μπράβο. Να κάνει βόλτα στο κινηματογράφο μέσα. Να κακαρίζει το 1-0. Τι ωραία περνάμε. Ξαναλέω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το ότι τότε να μείνει στο τελικό. Και όμως συμβαίνει, τι είναι, ποδόσφαιρο είναι. Εκεί καταλήγουν όλα, ότι είναι ποδόσφαιρο. Και άμα το πάρει τότε να μου θα πεις, ναι, καλά όλα τα momentum, καλή η Liverpool, καλό το 4-0 στην Μπαρτσελόνα, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Τέλος. Και όσο βλέπω αυτόν τον κυριούλη, το συμπαθώ πολύ. Το καθηγητή που το λέει ο Τάσος Ζέρβας. Ποιο να. Το Σάρι. Το γλυκούλι, πώς κοιτούσε το μετάλλιο. Ναι. Είναι ωραίος τύπος. Λέω, επειδή τον έχω ζήσει και φαίνεται ζητήσει... να ξέρει τι θέλει και τι θα κάνει. Αυτό που ένιωσα στις δυο συνέντευξεις τύπου, επειδή ειδικά σε αυτήν στην Αγγλία ήταν υποπίεση και φαινόταν ότι καταλάβαινε ότι όλες οι ερωτήσεις είναι λίγο στο τέλος, έχουν μια ίντριγκα, ένα ζόρι. Τον έμπλευες, έβγαζε αυτό το ύφος του ότι... Είστε όλοι δύσπιστοι εδώ πέρα, αλλά δεν θα με βγάλετε από το δρόμο. Εγώ θα πάω όπως ξέρω εκεί. Μπορεί να με ρωτάτε για το αν παίζουν ρόλο που οι παίκτες στον Ατάλο, να με ρωτάτε αν
πώς νιώθω στην Ελλάδα, θα μπορώ να καπνίσω στο πάγκο αν επιτρέπετε κάποιο να ρώτησα, να με ειρωνεύεστε γι' αυτό. Να μου λέτε για τους επιθετικούς, να με ρωτάτε αν πώς νιώθω που ο Μωράτα παίζει καλύτερα όταν δεν βάζει ελές στο μαλλί του. Και να λες, OK, εκείνη την ώρα να λες, εντάξει, εγώ παιδεύομαι, κάνω σκάουτινγκ αντιπάλου 10 ώρες, μιλάω με κάθε παίκτη ξεχωριστά, τους κάνω προπόνηση, κάνω σύστημα, δουλεύω τις ασκήσεις της τακτικής και έρχεσαι εσύ εδώ να μου πεις εάν ο Μωράτα παίζει καλύτερα όταν δεν φοράει ζελέ. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Ναι, εκείνη την ώρα λες, παιδιά, αναπτήρα έχω, ένα με τον Αγκεβεζίνη θέλω μόνο. Είναι και ταλός αυτός, να πάω σε μια γωνία εδώ πέρα, λίγο... να αφήσω τις τάχτες μου. Ο ξύθιμος Ναπολιτάνος εκεί 3 χρόνια δεν θέλει πολύ. Όχι, αυτό δηλαδή... Τον έβλεψε που προσπαθεί να έχει το μυαλό του συγκεντρωμένο ότι αυτή τη στιγμή θα έρθουν αυτοί εδώ πέρα, οι οποίοι οι 5 να με πάνε και οι 100 να με πάνε, αλλά θα ψάξουν να βρουν τρόπο να με τσιγκλίσουν. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Φτάσαμε. Είμαστε σε Mund Europa League και Champions League. Λογικό είναι. Φρέσκος είναι ο τελικός του Champions League. Έρχεται και ο τελικός του Europa League. Έρχεται και ο τελικός του Champions League. Ο οποίος βέβαια θα είναι στο επίκεντρο στην αυριανή μας εκπομπή, τελευταία της εβδομάδας. Λοιπόν, από τον Αχιλλέα Παναγιώτη και τον Αντώνη Τσακαλέα, ήμασταν εδώ από τις 2 το ανάλυσε το by repress. Θα είστε έτοιμοι να το υποδεχτείτε στον αέρα της πόλης, στον ιντερνετικό αέρα της χώρας, του κόσμου όλου. Μ' αρέσει. Πολύ καλό αυτό που είπες. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 2 ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.